Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις αφίντεα στην Κηφισιά, η οποία μεγαλώνει, επεκτείνεται και εμπλουτίζει τη φαρέτρα της με νέα τμήματα και νέες υπηρεσίες προς τους ασθενείς εξεταζόμενους. Πάμε να τα δούμε. Η αφίντεα στην Κηφισιά που ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάιο του 2017 σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον προς τον εξεταζόμενο, παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, ψηφιακές εφαρμογές πρωτοποριακές για την Ελλάδα και παράλληλα μέσω ενός καινοτόμου συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης των εξετάσεων, μπορεί και διαμορφώνει ένα άριστα οργανωμένο αρχείο ιατρικού ιστορικού για κάθε εξεταζόμενο. Σήμερα η αφίντεα στην Κηφισιά επεκτείνεται με νέα ιατρία και τμήματα και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο είναι πλέον διαθέσιμο γαστρεντερολογικό ενδοσκοπικό τμήμα, νευρολογικό, οφθαλμολογικό, οτορινολαριγκολογικό και παθολογικό. Είμαστε στο νέο χώρο του Αφίντεα Κηφισιάς, στο πολυιατρείο. Είμαστε στο ενδοσκοπικό τμήμα. Εδώ λοιπόν θα πραγματοποιείται ο διαγνωστικός έλεγχος ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ως προς την διάγνωση. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα περιστατικά με κακοήθειες, κυρίως του στομάχου και του εντέρου, συμβαίνουν και όσο περισσότερο και σε νεότερες ηλικίες, που σημαίνει ότι η πρόληψη έχει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό κάνουμε εμείς εδώ πέρα, θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα γίνεται ο διαγνωστικός έλεγχος με γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση. Ως προς την γαστροσκόπηση ο χρόνος είναι γύρω στα 5 λεπτά. Ως προς την κολονοσκόπηση κυμαίνεται. Υπάρχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες, τις κατευθύντηρες οδηγίες, δεν πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον η έξοδος, δηλαδή από άπαξ και φτάσεις στο τέρμα του εντέρου και από εκεί και πέρα γίνεται ο έλεγχος, ξεκινάει δηλαδή με την απόσυρση, η έξοδος πρέπει να κρατήσει 9 λεπτά. Το σημαντικό ως προς την διαδικασία της όλης εξέτασης, της όλης ενδοσκόπησης, είναι ότι στο τμήμα θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αναισθησιολόγος καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, που σημαίνει ότι θα έχουμε δυνατότητα καταστολής και καλύτερου monitoring των ζωτικών σημείων του ασθενούς. Εδώ λοιπόν είναι το πλυντήριο, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στο χώρο από άποψη καθαρισμού οργάνων. Και αυτό γιατί όλες οι διαδικασίες γίνονται, είναι πλήρως αυτοματοποιημένες. Ο νοσηλευτής δεν χρειάζεται να αγγίξει πουθενά το όργανο. Όλα γίνονται μέσω κουμπιών, ακόμα και το άνοιγμα και το κλείσιμο. Γίνεται ο έλεγχος στεγανότητας του οργάνου και από εκεί και πέρα συνεχίζει με τον καθαρισμό με τα διάφορα καθαριστικά. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πλήρης καταγραφή του καθαρισμού, το πότε έγινε, ποιος το καθάρισε το όργανο και αν υπήρχαν προβλήματα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Τι είναι όμως αυτό που διαφοροποιεί το διαγνωστικό κέντρο της Αφίντεα στην Κηφισιά? Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που προμηθευτήκαμε και θα χρησιμοποιήσουμε την καινούργια σειρά ενδοσκοπίων της Pentax. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στο χώρο της ενδοσκόπησης από άποψη μηχανημάτων, γενικώς και όχι μόνο από την Pentax. Είναι η σειρά, χρησιμοποιεί την τεχνολογία iScan, που σημαίνει ότι γίνεται ψηφιακή επεξεργασία και παρέχονται εικόνες υψηλής ευκρίνειας, οι οποίες μας βοηθούν ώστε να αναγνωρίζουμε πολύ πιο εύκολα βλάβες του ανώτερου και κατώτερου πεπτικού. Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι μας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε και ψηφιακή χρωμοενδοσκόπηση, η οποία είναι μια τεχνική με την οποία βλέπουμε καλύτερα τον βλενογόνο και τις αγκιακές δομές και έτσι αναγνωρίζουμε καλύτερα οποιαδήποτε δυσπλασία ή και πολύποδες, αυξάνοντας έτσι το βαθμό διάγνωσης κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Και το άλλο είναι ότι μας δίνει και τη δυνατότητα να κάνουμε ψηφιακό zoom, ψηφιακή μεγέννηση των βλαβών για να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε καλύτερα.
Η καινοτομία αυτού του συστήματος, πέρα από την τεχνολογία αιχμής που χρησιμοποιεί ως προς την απεικόνηση και την επεξεργασία της εικόνας, είναι ότι η φωτεινή πηγή δεν βρίσκεται ξεχωριστά από το όργανο, από το ενδοσκόπιο, αλλά είναι ενσωματωμένο στην άκρη του ενδοσκοπίου, με συνέπεια να γλιτώνουμε από ένα έξτρα καλώδιο και ένα έξτρα βάρος από τη μία, που κάνει την ενδοσκόπηση ακόμη πιο εύκολη, και από την άλλη είναι και πολύ πιο ανθεκτικό στη χρήση. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι με αυτό το όργανο έχουμε τη δυνατότητα να... αυτό το όργανο μάλλον έχει τη δυνατότητα από μόνο του να αυξάνει μεταβλητά ή να μειώνει την σκληρότητα, με αποτέλεσμα να μας βοηθάει πολύ περισσότερο και σε εμάς στο να προσπελάσουμε δύσκολα σημεία του εντέρου κυρίως, αλλά και να είναι πολύ πιο εύκολα ανεκτή η εξέταση από τον ασθενή. Βρισκόμαστε λοιπόν στο χώρο της ανάνυψης, είναι ο χώρος στον οποίο θα μεταφέρονται οι ασθενείς μετά το πέρας της εξέτασης, έτσι ώστε να περάσει η επίρρεια της μέθης που θα έχει δοθεί από τον αναισθησιολόγο και να μπορούν να σηκωθούν και να περπατήσουν με ασφάλεια. Εδώ θα γίνεται και η παρακολούθηση των ζωτικών τους μετά το τέλος της εξέτασης από τον αναισθησιολόγο και τον νοσηλευτή που θα υπάρχει. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι για την πραγματοποίηση της εξέτασης θα χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα και όχι οξυγόνο όπως χρησιμοποιείται κατά κόρον. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα αέριο το οποίο απορροφάται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό και αποβάλλεται έτσι πιο εύκολα. Με αποτέλεσμα η διαδικασία της ανάνυψης, δηλαδή μετά το πέρας της εξέτασης για τον ασθενή, να είναι πολύ πιο ανώδυνη, καθώς δεν θα νιώθει φουσκωμένη την κοιλιά του, να τον πιέζει και να τον πονάει. Η πρόληψη λοιπόν αναφέρεται κυρίως στην κολονοσκόπηση. Είναι μια εξέταση η οποία πραγματικά αν γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της γαστρεντερολογικής εταιρείας μπορεί να σώσει ζωές, γιατί αν μπορούμε εύκολα πριν προχωρήσει οποιαδήποτε κακοήθεια σε κάτι μη αντιμετωπίσιμο να το προλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε και ριζικά. Γι' αυτό λοιπόν οι συστάσεις είναι ο έλεγχος να ξεκινάει από τα 50, η τάση βέβαια είναι στη σύγχρονη κοινωνία να πέσει ακόμα πιο κάτω το όριο της έναρξης του προληπτικού ελέγχου με κολονοσκόπηση, ήδη στην Αμερική μιλάνε για τα 45 έτη, και από εκεί και πέρα αναλόγως και με τα ευρήματα της εξέτασης να πραγματοποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα, που μπορεί να κυμανθεί ανά 3 με 5 χρόνια αν υπάρχουν ευρήματα όπως πολύποδες, μέχρι και τη δεκαετία αν είναι ένα έντερο τελείως φυσιολογικό χωρίς ευρήματα και αν δεν υπάρχει και ένα οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας. Από εκεί και πέρα η γαστροσκόπηση έχει κυρίως διαγνωστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι πραγματοποιείται εάν και εφόσον έχουμε συμπτώματα και δεν έχει τον χαρακτήρα της επαναληψιμότητας όπως έχει η κολονοσκόπηση που γίνεται και προληπτικά.